Στο πλαίσιο ενημέρωσης των κοινοβουλευτικών κομμάτων, είχαμε τη δυνατότητα σήμερα ως Πανελλαδική Ομοσπονδία Ένωσης Στρατιωτικών να συναντηθούμε με αντιπροσωπεία του Κομμουνιστικού Κόμματος και ειδικά με τον Γενικό Γραμματέα, τον κύριο Δημήτρη Κουτσούμπα. Και είχαμε την ευκαιρία να του αναλύσουμε διεξοδικά θέματα, μείζωνα θέματα που απασχολούν τους ενεργείας στρατιωτικούς, θέματα για τα οποία έτσι κι αλλιώς το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας το τελευταίο διάστημα έχει αναπτύξει με ένα έντονο κοινοβουλευτικό έργο και ουσιαστικά θέλαμε διαζώσεις να το επισημάνουμε αυτά που ο ίδιος και η κοινοβουλευτική ομάδα καταθέτει. Θεσμικά, ασφαλιστικά, συνταξιοδοτικά, μισθολογικά, μέρημνα προσωπικού, οικογένειες των στρατιωτικών, εν γέννη όλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ενεργείας στρατιωτικοί. Είχατε κάποια απάντηση, δηλαδή κάποια υποστήριξη? Η υποστήριξη είναι έτσι κι αλλιώς έντονη το τελευταίο διάστημα, γιατί στην κοινοβουλευτική ομάδα το Κομμουνιστικό Κόμμα έχει και έναν απόστρατο συνάδελφο, ο οποίος ξέρει και από μέσα τα προβλήματα, γιατί τα αντιμετώπιζε διαχρονικά. Όντως, τα προβλήματα είναι διαχρονικά. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας και ο κύριος Παπαναστάσης και ο κύριος Κουτσούμπας δηλώσανε ακόμα μία φορά δίπλα στα προβλήματα. Άλλωστε, νομίζω ότι αυτό αναγνωρίζεται και από όλους. Γι' αυτό είπα, κοινοβουλευτικά έχουν αναδείξει πάρα πολλά προβλήματα, τα οποία, να το επισημάνουμε και αυτό, κάποια από αυτά έχουν επιληθεί. Ενώ θα περιμέναμε να τα επιλύσει κάποιος άλλος, επιλύθηκαν μετά από πίεση ουσιαστικά του κοινοβουλευτικού ελέγχου, γιατί θεωρούμε ότι ακόμα και έτσι η δημοκρατία λειτουργεί. Δεν έχει. Κάποιο φλέγον έτοιμα από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας έχετε? Είναι σε εξέλιξη κάποια θέματα, και ειδικά με τη τελευταία απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας όσον αφορά τους συνταξιούχους. Έτσι, γιατί και εμείς εν δυνάμει συνταξιούχοι είμαστε. Οι επαγγελματίες οπλίτες, ένας μεγάλος αριθμός ενεργείας στρατιωτικών, θα κληθούν να αποστρατευτούν, να βγουν σύνταξη δηλαδή, σε ηλικία 50 ετών. Μπήκαν σε ηλικία 26 ετών, θα κληθούν να βγουν σε ηλικία 50 ετών, 24 χρόνια, τι σύνταξη να βγάλουν? Τίποτα. Άρα έχουμε μία δυναμική ατζέντα, μία ατζέντα με θέματα τα οποία πρέπει να επιληθούν εδώ και τώρα. Γιατί μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι αύριο θα βγουν σύνταξη. Σε μία σύνταξη που έτσι αλλιώς μειώνεται, συνεχώς είναι μειούμενη, τουλάχιστον να εξασφαλίσουμε ότι θα τους δώσουμε κάποια χρόνια επιπλέον να κάνουν ένα κλικ, να προσθέσουν κάτι σε σύνταξη. Είναι το αμετάθετο των στρατιωτικών, οι συνεχείς μετακινήσεις, οι μεταθέσεις των στρατιωτικών. Εμείς το λέμε όχι μεταθέσεις. Εσωτερική μετανάστευση, γιατί έχουμε γίνει μετανάστες στην ίδια μας τη χώρα. Είναι η επεμπλοκή των στρατιωτικών, και αυτό πρέπει να το τονίσουμε, από τα hot spot και ένα πάρεργο που βλέπουμε ότι δυναμώνει όσο περνάει ο καιρός. Συνάδελφοι του υγειονομικού να πάνε στα αεροδρόμια και στα λιμάνια για να παίρνουν τα δείγματα για το κορονοϊό. Ήδη ακούσαμε ότι θα αναλάβουμε και τις πυρκαγιές, δηλαδή πυροσβεστική υπηρεσία δεν υπάρχει. Σώματα ασφαλείας δεν υπάρχουν. Μηχανισμοί κρατικοί για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν δεν υπάρχουν. Προφανώς δεν υπάρχουν. Άρα για όλα οι ένοπλες δυνάμεις. Αυτό πρέπει να σταματήσει. Απεμπλοκή λοιπόν των στρατιωτικών, των ενεργεία από πάρεργο το οποίο δεν πρέπει να υπάρχει. Να δεχτώ ότι πρέπει να υπάρχει. Τουλάχιστον να υπάρχει μια υπεροριακή αποζημίωση. Μια αποζημίωση έξτρα. Ενώ υπάρχει υπουργική απόφαση, ακόμα και σε αυτό δεν υλοποιείται. Ό,τι δίνεις, παίρνεις. Πάει ο Τσουκαράκης να πάρει τα δείγματα, θα πρέπει να πληρωθεί το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας για να τα επιστρέψει στο Τσουκαράκη. Δεν γίνεται αυτό όμως. Άρα τι λέμε, θα δουλέψω εφόσον αποζημιωθώ.